Μια οδυνηρή πορεία μέσα στον χρόνο ήταν η ζωή του Καζαντζίδη. Το έχει ίσως η μοίρα αυτού του τόπου να βασανίζει και να πονέρει τους μεγάλους μέχρι να τους πρόξει στη σιωπή και στην απομόνωση. Ένα απλό, ευαίσθητο, λαϊκό παιδί ήταν και είναι πάντα ο Στέλιος του ελληνικού τραγουδιού. Ο Καζαντζίδης, η παμέγιστη αυτή φωνή, το παιδί του Πόντου που χάλκεψε τα όνειρά του στις φτωχογειτονιές και που στο τέλος ήπιε σταγόνα-σταγόνα το πικρό ποτήρι της μεγάλης επιτυχίας αλλά και της αναχώρησης από αυτόν τον τόπο. Από τον τόπο που αγάπησε, πόνισε και τραγούδησε σε όλη τη ζωή. Ο Καζαντζίδης κάποια στιγμή έφυγε από κοντά μας γιατί δεν μιλούσε την ίδια γλώσσα με τους άλλους ανθρώπους. Σε αυτή τη φτωχογειτονιά πέρασα τα παιδικά μου χρόνια. Ποιοι ήταν οι γονείς σου? Οι γονείς μου ήταν μάλλον πρόσφυγες από Τουρκία. Ο μπαμπάς από τον Εύξηνο Πόντο, η μαμά από τα μέρη της Τουρκίας. Εδώ μαζεύτηκαν όλοι από τα χρόνια της επιστροφής τους μετά την εξορία. Τα αδέρφια της μητέρας μου, οι αδελφές, η μάνα της, γιατί πατέρα δεν είχε, παππού δηλαδή δεν γνώρισα. Το σόι του πατέρα μου πήγε στη Μακεδονία. Όταν θα μάθεις πως είμαι εργάτης, τότε θα πάψεις να μ' αγαπάς. Κι αυτά τα χέρια μου τα ροζιασμένα με ηρωνία θα τα κοιτάς. Απόψε ζούμε στα παραμύθια που τελειώνουνε ως το πρωί. Είναι φαρμάκι πίκρο η αλήθεια, άλλο αγάπη κι άλλο ζωή. Όταν σου πούνε για το όνομά μου, ίσως ξεχάσουνε για να σου πουν. Αυτά τα χέρια μου τα ροζιασμένα, μάνα, πατέρα κι αδέρφια ζουν. Απόψε ζούμε στα παραμύθια που τελειώνουνε ως το πρωί. Αγάπη κι άλλο ζωή.